Η ανυποψίαστη κοπέλα κατεβαίνει το πεζοδρόμιο χωρίς να έχει αντιληφθεί τον άνδρα που την παρακολουθεί από απόσταση αναπνοής. Μία μοτοσικλέτα περνάει από το σημείο, δίχως όμως να το αποσπάσει την προσοχή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο δράκος των αμπελοκήπων επιτίθεται στην κοπέλα με σκοπό να τη βιάσει. Αυτή ήταν μόνο μία από τις 9 συνολικά επιθέσεις που πραγματοποίησε σε διάστημα 1,5 μήνα ο 25χρονος. Έχεις μετανιώσει για τις πράξεις σου. Το πρωί, συνοδεία ανδρών της ασφάλειας, ο άνδρας μετέβη στα δικαστήρια για να απολογηθεί και κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Ο 25χρονος κατηγορείται για 6 βιασμούς και 3 απόπειρες. Παρότι αρχικά αρνούνταν τις κατηγορίες, τελικά φαίνεται να ομολόγησε, λέγοντας πως «Δεν ήθελα να τις πειράξω, για πλάκα το έκανα». Ο δράκος έστεινε καρτέρι σε ερημικά σημεία των αμπελοκήπων και επέλεγε γυναίκες που κυκλοφορούσαν μόνες τους νυχτερινές ώρες. Διάλεγε να επιτίθεται σε γυναίκες που φορούσαν κολάν και μπότες. Αυτό ήταν το φετίχ του, γιατί μπορούσε να ασκήσει εύκολα τα ρούχα και να τις τοπεύει. Μετά τις καταγγελίες αστυνομική της ασφάλειας με δόλωμα μια γυναίκα αστυνομικό, έστεισαν παγίδα στον 25χρονο προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα ξημερώματας 18 Δεκεμβρίου κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον ακινητοποιήσουν τη στιγμή που ήταν έτοιμος να τις επιτεθεί. Ισχυρίζεται ότι σε μια κατάσταση έτσι ψυχικής ανώμαλης κατάστασης έκανε ό,τι έκανε. 25χρονος ευνηδίαζε τα θύματα του και ασκώντας σωματική βία τις ακινητοποιούσε και προέβαινε σε ασελγείς πράξεις. Φορούσε πάντα λευκά παπούτσια κατά τις επιθέσεις του, ενώ η δράση του είχε καταγραφεί από κάμερες κλειστού κυκλώματος.